πιο κρίσιμο παιχνίδι της χρονιάς, τέλειωσε για το κλειδί. Το πάλεψε coach, κύριε Πρίτζο, το πάλεψε για 1,5 περίπου ημίχρονο και στράβωσε στο τέλος. Δεχτήκαμε ένα γκολ και τελείωσε το παιχνίδι. Όποιος θα το έβαζε θα έπαιρνε το παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί σήμερα, να πω την αλήθεια. Ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δεν το περίμενα αυτό την ομάδα μου, δεν πειράζει. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πετύχουμε την άνοδο. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μελίκης για την νίκη της και για το ότι θα είναι πρωταθλητές φέτος στην κατηγορία. Πιστεύατε ότι όποιος έβαζε τον γκολ σήμερα θα νικούσε? Ναι, εμείς... Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, να συμπληρώσω. Το πρώτο ημίχρονο ναι. Τον αέρα τον είχαν οι γηπεδούχοι μέχρι γύρω στο 20-25 που φυσούσε. Τα μεγάλα βολέ του τροματοφύλακα μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ και είχαμε και κόντρα τον ήλιο. Παρ' όλα αυτά δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά. Πιέσαμε τον αντίπαλο, χάσαμε κάποιες ευκαιρίες για ένα 20 λεπτό περίπου μέχρι που, τη στιγμή που δεχτήκαμε γκολ. Εκείνη τη στιγμή ήταν κόντρα στη ροή του παιχνιδιού. Εμείς ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο και πίστευα ότι θα πετυχαίναμε ένα γκολ, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πραγματικά στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημίχρονου ήταν καλύτερο το κλειδί, μπήκε πιο δυνατά. Ναι, μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά, δεν θέλαμε τον αγώνα. Φάση, αλλά προσπάθησε να πιέσει και πίεση. Μπήκαμε μέσα στην περιοχή τους, πιέσαμε, δημιουργήσαμε κάποιες ευκαιρίες, οι οποίες όμως δεν γίναν γκολ. Με συνέπεια, αφού έχουμε ανοιχθεί, να δεχτούμε ένα γκολ σε μια αντεπίθεση. Φυσικά οι άνθρωποι χάσαν και άλλες ευκαιρίες μετά, αφού είχαμε ανοιχθεί τελείως. Έπεσε και η ψυχολογία από τη διάρκεια. Έπεσε η ψυχολογία, μπήκε τον γκολ στο 75, σε σημείο που αν δεν αντιδράσεις αμέσως στο 5 λεπτό περίπου, είναι δύσκολο μετά να γυρίσει το παιχνίδι. Κύριε Πρίντζο, ποδόσφαιρο είναι, τα πάντα γίνονται, θαύματα γίνονται. Σήμερα η Μελίκη ανέβηκε και τυπικά στην επόμενη κατηγορία. Το πλατή με την νίκη του στο Νεόκαστρο ξέφυγε 4 βαθμούς. Ελπίζετε σε κάποιο θαύμα? Ναι, δεν γίνονται θαύματα. Τελείωσε, πιστεύω, η άνοδος έχει κριθεί. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Μελίκης που πήρε την πρώτη θέση. Αίτητη από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής. Μπράβο τους, άξιοι. Εμείς κάναμε κάποια λάθη από την αρχή της χρονιάς. Δυστυχώς δεν διορθώθηκαν ούτε στην πορεία. Και σήμερα ήταν και το παιχνίδι το οποίο ήταν και το κυκνιοάσμα. Και όσο αφορά το κυκνιοάσμα, πολύ σωστά. Και όσο αφορά το αύριο του εθνικού κλειδίου. Εντάξει, θα είναι, υπάρχει διοίκηση, υπάρχουν. Οι υπόλοιπες αγωνιστικές αρχικά να μου πείτε. Θα παίξουμε κανονικά. Θα παίξουμε να τις κερδίσουμε. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε μέχρι τώρα. Θα παίξουμε να τις κερδίσουμε. Αν δεν κρυθεί και μαθηματικά. Αν δεν κρυθεί και μαθηματικά η άνοδος του πλατέως, εμείς θα το κυνηγάμε. Αλλά θαύματα δεν γίνονται, ξαναείπαμε. Θαύματα δεν γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ποδοσφαιρική Μελίκη πανηγυρίζει σήμερα και για τον λόγο ότι και τυπικά πλέον και με τα δύο πόδια ο Φίλιππος είναι στην Α1 κατηγορία. Ναι. Σήμερα επικύρωσε την άνοδό του με μια εμφαντική νίκη και καθαρή στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο βρήκε κάποιες δυσκολίες. Θα μας τα πει καλύτερα ο κότς, ο οποίος τον κλέψαμε για λίγο από τα πανηγύρια των παιχτών. Λοιπόν, καταρχήν, όπως είπες και εσύ, και μαθηματικά σήμερα κατακτήσαμε την άνοδο στην Α1 κατηγορία. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Δύο στόχους είχαμε βάλει και ο δεύτερος στόχος που είναι για μας είναι η πρώτη θέση. Είναι η πρωτιά. Θεωρώ ότι είμαστε κοντά και σε αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα παιδιά γιατί επέδειξαν πάρα πολύ συνέπεια και στις προπονήσεις μετά από αντίξιους συνθήκες και πάρα πολλές δυσκολίες. Βρεθήκαμε σε αυτή τη θέση. Είχαμε μια σταθερή πορεία. Θεωρώ ότι είχαμε την πιο σταθερή ομάδα την και γι' αυτό. Έχετε χάσει μόνο δύο βαθμούς μια ισοπαλία. Μια ισοπαλία από το Σχοινά. Αλλά και είχαμε... αυτή στο 93, νομίζω. Στο 93, ναι, ακριβώς. Αλλά δείξαμε συνέπεια και καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος, έως τώρα τουλάχιστον, από μένα άλλες τέσσερις αγωνιστικές. Για μας είναι πλέον τυπικές. Αλλά όπως σας είπα, ο στόχος είναι η πρωτιά μας. Και από εκεί και πέρα να ευχαριστήσω το συνεργάτη μου και πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη του Τζάκαλο που ήταν και σαν γενικός αρχηγός και σαν συνεργάτης μου αλλά πιο πολύ σαν καλός φίλος πάντα έδινε λύση στα προβλήματα των παιχτών επίσης στη διοίκηση που ήταν κοντά μας και ένα μεγάλο μπράβο στους παίχτες μου γιατί αυτοί αξίζουν τα συγχαρητήρια εμείς βάλαμε και ένα λιθαράκι αλλά όλοι μαζί θεωρώ ότι κάναμε αυτή την ομάδα που πάρα πολλοί, όπως είπα προηγουμένως, μας έχουν αμφισβητήσει, αλλά εμείς σκύψαμε το κεφάλι, συνεχίσαμε και νομίζω ότι δικαιότατα έχουμε φτάσει σε αυτή τη θέση και θεωρώ ότι είμαστε μια από τις καλές ομάδες που
υπήρχαν στην Α2 κατηγορία. Και η μοναδική αίτητη, μάλλον μοναδική, μαζί με την οίκη Αγκαθιά, οι δύο αίτητες σε όλο τον νομό. Εγώ να προσθέσω σε μια σύγκριση με την περσινή πορεία της ομάδας. Πέρσι είχε χρηστεί φαβορή, δεν τα κατάφερε, με πιο έμπειρους παίκτες. Και φέτος με νέα ταλέντα και όχι από το πουθενά. Και ως outsider τα καταφέρνει και μάλιστα να κόψει πρώτη το νήμα. Coach, λίγο να μείνουμε στο σημερινό παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Πρώτο ημίχρονο είχατε κάποιο, ενδεχομένως κάποιο άγχος. Θεωρώ εμείς δεν το είχαμε το άγχος. Ναι. Η αντίπαλη ομάδα το είχε. Εμείς, γιατί η απόδειξη της ομάδας δεν ήταν αναμενόμενη. Καλά, αλλά η αντίπαλη ομάδα δεν μας έκανε ούτε μία φάση. Αν θεωρήσω ότι δεν υπήρχε φάση. Θεωρώ ότι ίσως και ο αέρας επηρέασε λίγο το παιχνίδι μας. Από εκεί και πέρα κάναμε 3-4 τελικές. Πάλι, παρόλο τις αδεξιότητες του Άρη. Μια καλή ευκαιρία με τον Πιτσάβα στο 44. Στο 44, δύο του Μαμουτόπουλου. Ναι, ειδικά η τελευταία του Πιτσάβα. Και δύο του Μαμουτόπουλου που ήταν μπροστά. Στο πρώτο ημίχρονο. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή είχαμε 3-4 τελικές, η αντίπαλη ομάδα δεν τις είχε. Αλλά στο δεύτερο θεωρώ ότι με κάποιες προσθήκες που κάναμε, με κάτι διορθώσεις που κάναμε, η ομάδα πήρε τα πάνω της, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, βγάλαμε πολλές φάσεις, κάναμε και τα δύο γκολ και θεωρώ ότι δίκαια κερδίσαμε και συγχαρητήρια στα παιδιά μου για ακόμη μια φορά, γιατί είναι παλικάρια και είμαι υπερήφανος ναι, που έχω αυτά τα παιδιά στην ομάδα, όχι γιατί είμαι εδώ στην ομάδα, αλλά πραγματικά είναι καλά παιδιά, είναι καλοί παίχτες και όλοι μαζί βγάζουν ένα καλό. Και προφανώς πειθαρχούν και στον προπονητή τους. Εννοείται, εντάξει. Αυτή τη στοργή τώρα και την ικανοποίηση. Κοιτάξτε, πάντα μεταξύ προπονητή και παικτών υπάρχει ένα δέσιμο, υπάρχει μια σχέση. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν αμοιβαίες υποχωρές. Υπάρχει αυτό στην ομάδα, έχουμε το καλό του κλίμα και νομίζω ότι το αποδεικνύουμε. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ να το χαρείτε σήμερα και πλέον να καταστρώσετε τα πλάνα σας για την επόμενη κατηγορία. Αυτό γιατί το βασικό για μένα. Όσο μπορούμε, ως έμβολος γκάρ, θα είμαστε κοντά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.